Η αλήθεια είναι ότι είναι καταδικαστέα τέτοια αποτρόπαια περιστατικά και χρειάζεται να διερευνηθούν άμεσα. Όπω σχολιάσατε και εσεί προηγούμενοι. είναι απαράδεκτο να υπάρχει μια καταγγελία και να διερευνάτε μετά από τόσο καιρό. Και επιβεβαιώνει ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου τη πολύμορφη βία και των διακρίσεων που βιώνει σήμερα μία γυναίκα, των πολλαπλών σκοπέλων που έχει να αντιμετωπίσει για να καταγγείλει τέτοια περιστατικά που αφορά και την αστυνομική αδιαφορία και αυθαιρεσία εδώ στην Ελλάδα και τις μακροχρόνιες πολυδάπανες νομικές διαδικασίες, αφορά όμως και την έλλειψη ολόπλευρης στήριξης για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, να μπορέσει να αποκτήσει το θάρρος, τη τόλμη, την αντοχή, όχι μόνο να τα αλλά και να επουλώσει με ουσιαστικό τρόπο τα τραυματά της. Και αν θέλετε σε αυτό, υπάρχουν ευθύνε, υπάρχουν ευθύνε διαχρονικά των κυβερνήσεων, οι οποίες ε, επί της ουσίας ε, επαφίονται μόνο στα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ημερομηνία λήξης για τη λειτουργία των αντίστοιχων συμβουλευτικών κέντρων και των δομών. Και βέβαια και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εκεί εργάζονται με τήσιοι συμβάσεις ακόμα και 13 χρόνια. Γι' αυτό έφτασε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως και στο παρελθόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο και πέντε να ανανεώσει τις συμβάσεις των εργαζομένων σε αυτέ τι δομέ, αντί να εξασφαλίζεται για νέα κρατική χρηματοδότηση Μάλιστα. με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, με την ολόκληρη νομική, συμβουλευτική, κοινωνική ναι. στήριξη των γυναικών με ευθύνη κράτου που Διεκδικούμε ω ΚΚΕ. Ναι. περιτήριο σωστά. Κατά τη γνώμη μα, είναι το γεγονό ότι και ε, επί κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, όπω ζήσαμε και επί τη κυβέρνηση Ζανέλ, Συνεχώ ματώνει το εργατικό του λαϊκό εισόδημα. Και αν θέλανε πραγματικά να δώσουν ανάσα στι συνθήκε τη τεράστια ακρίβεια, ένα πράγμα θα είχαν κάνει. Να υποστηρίξουν τι τροπολογίε και τι προτάσει νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, για κατάργηση του ειδικού φόρου στην ενέργεια. Θα υποστηρίζανε έστω αυτή την πρόταση και την τροπολογία που καταθέσαμε για να πάρουν ένα οικονομικό βοήθημα οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, όμως όλα αυτά τα απέρριψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις δεν έβγαλε ούτε κιχ Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟ mm. Και αντίστοιχα, καταθέσαμε συγκεκριμένε προτάσει και τροπολογίε για προστασία της λαϊκή κατοικία, mm. για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, γιατί αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να συζητάμε σήμερα, το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι δεδομένο. Περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια από τις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδας και του ΙΟΒΕ και τι λέει σταθερά και αυτό είναι το πρόγραμμα. Με βάση άλλωστε και τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόλου που υλοποιείται σήμερα και λέει ότι μόνο αν ικανοποιείται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών κολοσσών θα υπάρχουν αυξήσει και λελογισμένε στου μισθού. Γιατί σήμερα μιλάμε ότι ο μισθό έχει ανέβει 29 ευρώ σε σχέση με το 2011 και ο πληθωρισμό έχει εκτοξευθεί. Τα ίδια τα επιτελεία, τα οικονομικά, λένε ότι χρειάζονται 855 ευρώ για κάθε ενήλικο ένα βασικό εισόδημα για να ανταποκριθεί. Δεύτερον, είναι ξεκάθαρο το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας που λέει ότι πρέπει να δεσμευτεί η επόμενη κυβέρνηση στο Ταμείο ανάκαμψη που είναι το υπερμνημόνιο. Δηλαδή να διαμορφώνονται υποδομές που θα εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς της πράσινης και ψηφιακή business αλλά θα θεωρούν... Κόστος το να υπάρχουν μέτρα προστασία τη ανθρώπινη ζωή, τη ίδια τη λαϊκή περιουσία, είτε για την αντισημική. Η πράσινη τωράκι, και η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι κάτι κακό. Λοιπόν, το πώ θα γίνει στην έχει σημασία. Αυτή την περίοδο, στην περίοδο αλλά λοιπόν, ακριβώ την ναι. περίοδο αυτή που λέτε, που υποτίθεται μιλάμε για την ψηφιακή μετάβαση, βλέπουμε ένα κράτο να είναι ικανότατο στου ηλεκτρονικού πληστηριασμού, αλλά ακόμα και τώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λειτουργεί χειροκίνητα τα σιδηρονομικά mm. μέσα και ωραία, τις μεταφορές. Ωραία. Άρα, απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που είναι δεδομένο το πρόγραμμά της, που είναι δεδομένο ότι τα ΠΑΣ, ακόμα και αυτά τα ΠΑΣ και τα επιδόματα πρέπει να περιοριστούν, Μας... να είναι προσωρινά και να φορούν την ενεργειακή φτώχεια, το κρίσιμο είναι το πόσο θα, δυνατός θα είναι ο λαός την επόμενη μέρα με ένα πολύ πιο δυνατό. ΚΚΕ -E για να κάψει τα αντιλαϊκά σενάρια Ωραίοι. για να μπορέσει να ανοίξει νέους ελπιδοφόρους καιρόμους, Και Με τα όνειρα του. ότι η.